Δεν έχουν προηγούμενο οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν χθες το μεσημέρι σε συνοικία του Ηρακλείου με την ταυτόχρονη επιχείρηση της ΔΔΕ για τη διαπίστωση κραυγαλαίας ρευματοκλοπής και τις δίωξες ναρκωτικών, που έκανε έφοδο στο ίδιο σπίτι για να συλλάβει έναν Έλληνα και ένα Αλβανό που διακινούσαν χασίς με το κιλό. Όλα ξεκίνησαν όταν συνεργείο της ΔΔΕ έφτασε στο συγκρότημα διαμερισμάτων που ανήκει σε 69χρονο Ηρακλειώτη για να ξυλώσει τα καλώδια με τα οποία έκλεβε το ρεύμα, και ενώ το εντεταλμένο προσωπικό προσπαθούσε να αντικρούσει τις διαμαρτυρίες και τους προφυλακισμούς, έγινε και η έφοδος των αστυνομικών της δίωξης ναρκωτικών. Έχουν δει πολλά, έχουν βιώσει πολλά, σας είπα στην αρχή. Από ξυλοδαρμούς, από πυροβολισμούς, από καταδιώξεις με αυτοκίνητα και να τους κλείνουν τους δρόμους και να καταφεύγουν σε αστυνομικά τμήματα για να γλιτώσουν τη σωματική τους ακεραιότητα. Ακολούθησε πανδαιμόνιο, καθώς ευνηδιασμένοι υπάλληλοι που βρίσκονται συνεχώς στο στόχαστρο αντιδράσεων άρχισαν να τρέχουν στα χωράφια για να ξεφύγουν, χωρίς να γνωρίζουν την ιδιότητα και τις προθέσεις των αστυνομικών που είχαν ζώσει την περιοχή εδώ και μήνες. Ήδη προφυλακιζόταν από περίοικους και ταυτόχρονα είδαν και τους αστυνομικούς οι οποίοι επιχειρούσαν εκείνη τη στιγμή για τα ναρκωτικά και τρόμαξαν στην ιδέα ότι οι αστυνομικοί είναι μάλλον περίοικοι, γιατί ήταν με τα πολιτικά τους, περίοικοι, και τράπηκαν σε φυγή, έφυγαν μέσα από τα χωράφια. Η δίωξη ναρκωτικών προσπαθούσε να πιάσει στα πράσα τον ιδιοκτήτη του συγκροτήματος και τον 28χρονο Αλβανό, στον οποίο είχε παραχωρήσει ένα από τα διαμερίσματα, γύρω από τα οποία είχε στηθεί το παζάρι των ναρκωτικών, τα οποία μάλιστα διαφήμιζαν στις πιάτσες των τοξικομανών ως εξαιρετικής ποιότητας. Μόλις τα πνεύματα ηρέμησαν, άρχισαν και οι αποκαλύψεις, καθώς οι αστυνομικοί ξετρύπωσαν εύκολα ένα κιλό χασίς από το διαμέρισμα στο οποίο ζούσε ο 28χρονος Αλβανός με ένα συμπατριώτη του, ενώ ο εντοπισμός των υπολείπων ποσοτήτων ήταν εξίσου επεισοδιακός. Άνδρες της δίωξης ναρκωτικών εντόπισαν το κλειδί, το οποίο επιχείρησε να ξεφορτωθεί ο 69χρονος, με το οποίο άνοιξαν την αποθήκη του σπιτιού, όπου ο σκύλος ανιχνευτής της υπηρεσίας υπέδειξε μία ακόμη καβάτζα. Εκεί κατασχέθηκε μία σακούλα με ακόμη 756 γραμμάρια αλβανικού χασίς. Εδώ έχουμε το παράδοξο ότι ένας συμπολίτης μας έκλεβε και ρεύμα και πουλούσε και ναρκωτικά. Τώρα αυτό θα το δει η δικαιοσύνη και θα κρίνει το πώς θα το χειριστεί. Βεβαίως μπορούσαν να τραυματιστούν στον πανικό τους, να τρέξουν, μπορούσαν να σκοντάψουν, μπορούσαν εκείνη τη στιγμή να είχαν τα χέρια τους μέσα στο ρεύμα, που συνήθως είναι μέσα στο ρεύμα, και να γινόταν το οποιοδήποτε περιστατικό. 4 άτομα οδηγήθηκαν με χειροπέδες στο αστυνομικό μέγαρο και ανάμεσά τους η σύντροφος του 69χρονου, η οποία στο παρελθόν είχε πυροβολήσει εναντίον του με καραμπίνα, όμως τα σκάγια κατέληξαν να τραυματίσουν θανάσιμα έναν αλλοδαπό εργάτη. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε, ωστόσο, συμπεριλαμβάνονται μόνο ο 61χρονος Ηρακλειώτης και ο 28χρονος Αλβανός, καθώς αρχικά πήραν πάνω τους την ευθύνη για την ύπαρξη των ναρκωτικών, απαλλάσσοντας τη γυναίκα και το δεύτερο Αλβανό που είχε προσαχθεί. Ωστόσο, σήμερα ο 28χρονος ανέλαβε εξ ολοκλήρου την ευθύνη για όλες τις ποσότητες, χωρίς να εξηγεί πώς είχε πρόσβαση στην αποθήκη, αφού το κλειδί βρέθηκε πάνω στον 61χρονο, ούτε και το γιατί του είχε παραχωρηθεί δωρεάν το ένα από τα διαμερίσματα. Σε βάρος και των δύο ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών και αναμένεται να απολογηθούν την Παρασκευή.